Σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Για όσους δεν με γνωρίζουν, το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αστρολόγος, αριθμολόγος και αναλυτής ταρό. Στο κανάλι μου μπορείς να βρεις πάρα πολλά βίντεο με πολύ όμορφες αναλύσεις, πολύ ωραίες βιβλιοθήκες, πολλά πράγματα, διάλεξε μια κάρτα, προβλέψεις, πυθαγόρια αριθμολογία, ό,τι τραβάει η ψυχή του καθενός. Να υπενθυμίσω ότι κάθε Τετάρτη και ειδικά τώρα σε αυτήν την περίοδο, κάθε Τετάρτη στις 11 το βράδυ θα κάνουμε τα live μας και κάθε Κυριακή, περίπου στις 9 θα κάνουμε τις πρεμιέρες μας. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν και κατόπιν κλήρωσης που έγινε στο κανάλι, αποφασίσατε να κάνουμε, και πολύ καλά κάνατε γιατί είναι ένα φανταστικό ρίξιμο, τον τροχό της τύχης. Έχω πολλές κάρτες εδώ, θα σας τα εξηγήσω όλα, θα πάμε όμως βήμα-βήμα για να σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Θα βασιστούμε λοιπόν πάνω, διότι υπάρχει ρίξιμο πάνω σε αυτή την κάρτα, το οποίο λέγεται άνοιγμα του τροχού της τύχης. Θα πάμε να ανοίξουμε την τύχη μας, θα πάμε να ανοίξουμε τον τροχό της τύχης. Θα πάμε να γυρίσουμε δηλαδή τη ρότα που λένε εδώ πέρα και θα σας κάνω και μια μικρή επεξήγηση αυτής της κάρτας, γιατί καλό είναι να το γνωρίζετε, είναι χρήσιμο και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα επιλέξουμε, έχω τόσα πολλά deck εδώ πέρα, διότι με τις αγγελικές κάρτες θα επιλέξουμε deck. Θα αφήσουμε τις αγγελικές κάρτες αυτές να επιλέξουν με ποια τρία deck θα δουλέψουμε για να κάνουμε το άνοιγμα του τροχού της τύχης, το άνοιγμα της τύχης για το 2021. Να δούμε δηλαδή ποια είναι τα βήματα, τι χρειάζεται, ποιες είναι οι ενέργειες, τι χρειάζεται εμείς να κάνουμε, να δούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και τι βοήθειες βέβαια έχουμε. Προτού προχωρήσουμε, να σας πω επίσης ότι αν είσαι καινούριος, θα χαρώ πάρα πολύ στο κανάλι. Αν είσαι τώρα και βλέπεις αυτή τη στιγμή το βίντεο και το κανάλι, θα χαρώ πάρα πολύ να κάνεις μια εγγραφή, ένα like, ένα comment, να τα λέμε, να έρθεις και εσύ στην παρέα. Επίσης, επισκεφτείτε, το ξέρω το κάνετε, επισκεφτείτε το site μου. Έχω κάνει πολύ όμορφα πράγματα, συγκλονιστικά πράγματα. Το online μαντίο πραγματικά τα σπάει. Φαίνεται ότι το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Βλέπω τα στατιστικά του στην ιστοσελίδα. Και εγώ πηγαίνω, μπαίνω μέρα παραμέρα για να πάρω ένα χρησμό, να το πούμε έτσι. Είναι κάτι πολύ απλό, πολύ όμορφο, πολύ πρωτότυπο, είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Δεν το έχω ξαναδεί, να πω την αλήθεια, στο εξωτερικό ή και εδώ στην Ελλάδα. Δεν πειράζει όμως, δεν έχει αυτό τόσο πολύ σημασία όσο στο γεγονός ότι αρέσει σε εσάς. Όμως μην αφήσουμε και μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα. Τρεις κάρτες, επίσης δωρεάν από το κανάλι, σαν ελεύθερη υπηρεσία. Μία κάρτα δωρεάν και επίσης υπάρχει και πλήρες αριθμολογικό προφίλ. Μία μικρή προσοχή στα δεδομένα που βάζετε, πλήρες αριθμολογικό προφίλ. Βλέπετε τα πάντα, όλα όσον αφορά στην αριθμολογία και φυσικά εννοείται μπορείτε να δείτε και συμβατότητα δρόμων ζωής, αν ταιριάζετε με τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει ή αν είναι συνεργάτης ή ο άνθρωπός σας κτλ. Να δείτε τις συμβατότητες και τι παίζει μεταξύ σας σε ενεργειακό επίπεδο. Μπείτε στο site μου, θα δείτε, είναι πολύ απλό, είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει με πολύ αγάπη και φυσικά εννοείται και ετοιμάζω και κάτι άλλο το οποίο και αυτό είναι συγκλονιστικό. Επιτρέψτε μου να μην πω τώρα για την ώρα τίποτα, όταν έρθει η ώρα και η στιγμή θα βγει στην επιφάνεια. Ήδη το έχει 99% είναι σχεδόν έτοιμο, απλά κάνω κάποιες δοκίμες. Λοιπόν, να πάμε τώρα εδώ στο θέμα μας να δούμε κάποια πραγματάκια. Είπαμε λοιπόν ότι θα κάνουμε το άνοιγμα της τύχης. Να γνωρίζετε έτσι τώρα και πληροφοριακά ότι για τη μεγάλη αρκάνα, όλες οι αρκάνες, δηλαδή και τα 20, και τα 22 φύλλα που υπάρχουν στη μεγάλη αρκάνα στην ταρό και τα 22 φύλλα, μπορούμε να κάνουμε ξεχωριστό, γιατί έχει η κάθε αρκάνα ξεχωριστό άνοιγμα. Ο μάγος έχει το δικό του άνοιγμα, η μεγάλη αίρια έχει το δικό της άνοιγμα. Έτσι και εδώ ο τροχός της τύχης έχει το δικό του άνοιγμα. Και αυτό θα πάμε να κάνουμε. Όμως θέλω να σας δείξω 2-3 πραγματάκια όμως, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για να γνωρίζετε γιατί κάνουμε αυτό το άνοιγμα. Γιατί κάνουμε το άνοιγμα του τροχού της τύχης. Να ξεκινήσουμε και να πούμε εδώ στον ορίζοντα ότι αυτοί εδώ πέρα, σε ένα επίπεδο, είναι οι 4 Ευαγγελιστές, ναι, της Χριστιανοσύνης, του Ευαγγελίου, που διδάσκουν τη διδαχή των Ευαγγελίων. Επίσης σημαίνει εδώ, αυτό σημαίνει Υδροχός, Σκόρπιος, Ταύρος, Λέων. Είναι τα μαθήματα της ζωής. Όπως και να το κάνουμε, σας το λέω, γιατί είναι και καρμική κάρτα, με έχετε ακούσει να το λέω πάρα πολλές φορές, θα περάσουμε προκλήσεις μαθήματα. Αυτή η ενσάρκωση εδώ, αυτή η ζωή εδώ, το λέει η αστρολογία, το λέει η αριθμολογία, το λένε και τα ταρό βέβαια, το λέει και αυτή η κάρτα, όλα είναι καρμικά γεγονότα, όλα είναι δυσκολίες, προκλήσεις, εμπόδια, τα οποία
πρέπει να περάσουμε και κάτι να μάθουμε από αυτό. Κάποιοι άνθρωποι συνειδητά μαθαίνουν, κάποιοι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους όπως ζούσαν και πριν και δεν μαθαίνουν τίποτα και προχωράνε και μένουν με το μεγάλο ερωτηματικό. Ελάτε όμως να δούμε, διότι θα ρίξουμε πάνω σε αυτό εδώ πέρα τον κύκλο. Εδώ βλέπετε είναι η σφίγγα, η οποία κρατάει πολύ καλά κρυμμένα τα μυστικά της ζωής, είναι δίκαιη, αλλά κρατάει όμως και την ισορροπία. Εδώ είναι η ζωή, εδώ είναι ο θάνατος, διότι αυτή είναι η ζωή. Δεν το λέω κοινικά, έτσι είναι η πραγματικότητα. Ζωή και θάνατος, ο αέναος κύκλος. Εδώ είναι η γη, αντιπροσωπεύει αυτό το φιδάκι τη γη, γιατί αντιπροσωπεύει την ενέργεια της ενσάρκωσης εδώ πέρα. Εδώ πέρα αντιπροσωπεύει τον αέρα, αυτό εδώ πέρα το, ας το πούμε, το, εδώ το εσωτερικό σύμβολο. Είναι ο αέρας, εδώ είναι το νερό, το νεράκι είναι ο Ερμής, εδώ πέρα είναι το, η φωτιά που αντιπροσωπεύει την αλχημική κατάσταση του θείου, το θειάφι ας πούμε, και εδώ πέρα είναι το αλάτι που συνδέεται με τη γη, το αλάτι της γης. Αυτά τα στοιχεία όλα μαζί συνθέτουν τη ζωή. Αυτό εδώ πέρα επίσης, το συμβολάκι που βλέπετε, αντιπροσωπεύει τον ηλεκτρισμό, αυτό εδώ πέρα τον ηλεκτρισμό, αυτό εδώ πέρα αντιπροσωπεύει το φως, αυτό εδώ πέρα αντιπροσωπεύει το μαγνητισμό και αυτό εδώ πέρα αντιπροσωπεύει τη ζέστη. Αν τα βάλουμε όλα μαζί, δημιουργείται η γη κατά κάποιο τρόπο και είναι η ζωή, είναι η ανθρώπινη ενσάρκωση. Σε αυτό εδώ πέρα επίσης, μέσα στον κύκλο θα δείτε γράμματα. Ταφ, όμικρον, ρο, αλφα. Διαβάζετε τώρα, διαβάζετε αρότ, διαβάζετε ταρό, διαβάζετε επίσης άτορ και είναι τα τέσσερα, κυρίως είναι, αντιπροσωπεύει εδώ πέρα σε αυτή την κάρτα, τα τέσσερα πολύ σημαντικά, όχι αλχημικά, μυστικιστικά σύμβολα αυτής της κάρτας και του ταρό. Τι σημαίνει? Το τώρα σημαίνει νόμος. Το ρότα, που είναι λατινικό, σημαίνει τροχός της ζωής και του θανάτου. Το ταρό, όπως το διαβάζουμε έτσι, σημαίνει βασιλική οδός, στα αιγυπτιακά σημαίνει αστέρι, και στα αιγυπτιακά σημαίνει βασιλική οδός και στα σανσκριτικά σημαίνει αστέρι. Άτορ, να το πάμε έτσι, άτορ, ανάποδα να το πάμε, είναι, αντιπροσωπεύει κυρίως μία θεά της Αιγύπτου, την Αθόρ ή την Χαθόρ όπως λεγότανε, και έχει να κάνει με το θηλυκό στοιχείο, με τη γέννηση, διότι η θηλυκή ενέργεια είναι αυτή η οποία γεννάει. Λοιπόν, ο τροχός της τύχης όμως, είπαμε, έχει να κάνει και με καρμικά γεγονότα. Εντάξει, έχει να κάνει με όλες εκείνες τις ιδιαίτερες καταστάσεις που δημιουργούνται στη ζωή μας και αν καταφέρουμε να επιβληθούμε, να πάρουμε δηλαδή που λένε τη μοίρα στα χέρια μας, τότε αλλάζει και ανοίγει και η τύχη. Προσωπικά το έχω δει πολλές φορές. Λοιπόν, πάνω σε αυτό λοιπόν το ρίξιμο, πάνω σε αυτή την κάρτα θα κάνουμε το ρίξιμό μας, αλλά θα πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να επιλέξουμε deck. Έτσι δεν είναι? Οπότε θα πάρω αυτές τις όμορφες αγγελικές κάρτες, λοιπόν, τις ιδιαίτερες αγγελικές κάρτες, θα τραβήξω τρεις κάρτες και ο αριθμός πάνω που έχουν θα με οδηγήσουν, θα με καθοδηγήσουν και με εσάς μαζί, όλοι μαζί σαν παρέα, σαν group, θα μας καθοδηγήσουν να ανοίξουμε και να δούμε ποιο deck θα επιλέξουμε από όλα αυτά τα οποία έχω φέρει. Έφερα αυτά που μου κάνανε κλικ, λοιπόν, και βλέπουμε. Έχω κι άλλα βέβαια πάρα πολλά deck, αλλά επέλεξα αυτά. Λοιπόν, πέφτει μόνο του και είναι το 5 της φωτιάς. Λοιπόν, το 5 της φωτιάς και έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Το πρώτο deck λοιπόν είναι το Bianco Nero. Εντάξει. Ένα λεπτό, να πάρω αυτές τις κάρτες, θα τις χρησιμοποιήσω πιο μετά. Να σας βάλω εδώ. Η πρώτη επιλογή είναι αυτή εδώ πέρα και είναι το 5 της φωτιάς. Και ήδη αρχίζετε εσείς λίγο-λίγο να διαισθάνεστε προς τα που κινείστε όσον αφορά με τις επιλογές. Γιατί θα κάνουμε 3 deck και θα είναι επιλογή 3 deck και 3 τυχών της τύχης, να το πούμε έτσι. Εδώ λέει λοιπόν ένα πολύ καλό και είναι το 5 και αν θυμάστε που είχαμε κάνει και το τσιγκάνικο ρίξιμο που έβγαινε το 5, βγαίνει και το 2021 που είναι ο αριθμός 5, όλα συνδέονται, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ολοκλήρωση στόχων μιλάει εδώ, ενοχλητικές λεπτομέρειες, ίσως και σύγκρουση με άλλους. Okay. Πολλές φορές είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση, πολλές φορές είναι αναπόφευκτο να περάσουμε μέσα από κάποια πράγματα, μας ενοχλούν σε κάποια κατάσταση κάποια πράγματα που συμβαίνουν, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η κάρτα πηγαίνει εδώ πέρα, να την αφήσουμε, να φαίνεται κιόλας. Συνεχίζουμε να δούμε το επόμενο, το δεύτερο deck.
Χαμός γίνεται. Όπως βλέπετε, γίνεται χαμός. Δεν πειράζει, μια χαρά. Είναι ανάποδα η κάρτα. Ας μην τη χρησιμοποιήσω. Μάλιστα. Πέφτουν μόνο τους. Ένα επόμενο συγκλονιστικό είναι ο Άσος της Γης. Εντάξει. Η ροή των πραγμάτων, καινούρια πράγματα, υποσχέσεις, επιχειρηματικά εγχειρήματα, έγγραφα, συμβόλαια, υπογραφές, πράγματα, πρακτικότητα, χρήμα. Ανοίγουν νέες πύλες, νέες διαδρομές και είναι αυτή η πρώτη η επιλογή. Με αυτό εδώ πέρα το deck, το αφήνω εδώ πέρα και αυτό στην ΑΚ. Και πάμε και στο τρίτο και τελευταίο, να δούμε. Λοιπόν, ας επιλέξουμε τώρα εδώ ένα. Οπα, για να δούμε. Α, μάλιστα, και έχουμε ένα 7 της γης. Πολύ ωραία λοιπόν. 7 της γης και ξεκινάμε να μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 με τις αρκάνες. Πάρα πολύ ωραία. Το 7 της γης λοιπόν λέει, χρειάζεται βέβαια υπομονή, είναι οι σπόροι που φυτεύτηκαν, μία δράση η οποία σταματά ή είναι πολύ αργός ο ρυθμός, μην ανησυχείς, θα γίνουν τα πράγματα, γενικότερα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Το αφήνω εδώ πέρα, θα πούμε περισσότερες αναλύσεις και θα πάω να μαζέψω λιγάκι, να κάνουμε χώρο για να αρχίσουμε να κάνουμε την διαδικασία μας, έτσι. Λοιπόν, έχω φτιάξει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα τα deck. Να έχουμε χώρο είναι η πρώτη επιλογή, η δεύτερη επιλογή, η τρίτη επιλογή. Εδώ είναι οι κάρτες οι οποίες επέλεξαν και με τη δική σας ενέργεια, αν θέλετε, συμμετοχή βάσει του συλλογικού ασυνείδητου, ας το πούμε, με τη δική σας ενέργεια. Επιλέξατε λοιπόν, επιλέξαμε όλοι και πάμε τώρα ο καθένας, θα επιλέξω κι εγώ βέβαια, ποιο θέλετε εσείς, που, τι σας τραβάει. Σας τραβάει αυτό, σας τραβάει αυτό, σας τραβάει αυτό, σας κάνει κλικ ίσως ο αριθμός, αυτά που λέει, αυτά που γράφουν οι κάρτες πάνω τους. Λίγα δευτερόλεπτα, κάντε την επιλογή σας. Εγώ λοιπόν θα σας πω τι θα επιλέξω. Εγώ θα επιλέξω αυτό, την Αρκάνου. Λοιπόν, πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, ό,τι σας κάνει έμπνευση. Είτε το deck, είτε το μήνυμα της κάρτας. Είμαστε έτοιμοι? Ωραία, για να πάμε να ξεκινήσουμε την όμορφη διαδρομή μας, άνοιγμα λοιπόν της τύχης, πάμε να δούμε, να το ενεργοποιήσουμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη μας επιλογή, είμαστε έτοιμοι. Μέσα από τις πολύ ωραίες αυτές και αυτές οι κάρτες, οι Bianco Nero, είναι πανέμορφες, είναι πολύ εκφραστικές, παρόλο που δεν έχουν χρώματα, παρόλα αυτά όμως είναι και αυτές πολύ πάρα πολύ όμορφες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα κάνουμε τον εσωτερικό σταυρό, δηλαδή θα επιλέξω συγκεκριμένες 5 κάρτες που θα είναι για τους ορίζοντες και στο κέντρο και μετά θα κάνουμε και το κύκλο. Θα δείτε, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα δείτε τα μηνύματα πώς όμορφα θα δέσουν και θα σας δώσουν τουλάχιστον έμπνευση. Ο σκοπός, το λέω σε όλους του καναλιού, είναι να σας δώσει έμπνευση, να σας δώσει κίνητρο, ενδυνάμωση, να περνάμε καλά, θετικές αποτυπώσεις, ναι, τα ταρό, αναγκαστικά θα πούμε τις αλήθειες οι οποίες βγαίνουν, αλλά αυτός είναι όμως ο δικός μου σκοπός. Και φυσικά εννοείται να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά. Τροχός της τύχης. Πρώτο deck. Και πάμε να δούμε, διότι θα κάνουμε συγκεκριμένα ερωτήματα στα ταρό. Λοιπόν, και θα δείτε πώς θα γίνει. Οπ, έπεσε ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ θετικό. Είναι το 9 πεντάκτηνο, το αφήνουμε μόνο λίγο σαν μήνυμα, το οποίο μιλάει για την υπομονή. Όμως δείχνει μια γυναίκα πολύ δυνατή, πολύ θηλυκή, πολύ ισχυρή, ξέρει τι θέλει, ανέμελη και θα μπορούσα να πω ότι είναι αυτό που λένε λίγο το, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η επαναστάτρια ή το αγοροκόριτσο ή το αγριοκόριτσο. Εντάξει, εδώ, σε αυτή την αποτύπωση, έτσι προσέξτε, σε αυτή την αποτύπωση, σε άλλες ταρό έχει άλλη ονόμαση, έχει άλλη, ας το πούμε, επεξήγηση. Ανεξάρτητη και περνάει καλά και μόνη της. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Όμως, συνεχίζουμε και πάμε τώρα. Εγώ θα κόψω 4 φορές. 1, 2, 3, 4. Γιατί είναι 4 οι ορίζοντες. Τα μαζεύω και αρχίζω τώρα να επιλέγω. Εντάξει, για μισό λεπτό. Για να δω τι θα επιλέξω. Για να δούμε λοιπόν εδώ.
Θα μου δώσετε λοιπόν λίγα δευτερόλεπτα για να κάνω την επιλογή μου, να σκανάρω λίγο, ωραία τι με καλεί. Ξεκινάω. Η πρώτη κάρτα. Θα σας τα εξηγήσω όλα. Η δεύτερη κάρτα. Γιατί πρέπει να τα φτιάξουμε κιόλας. Μετά η τρίτη κάρτα, εδώ. Η τέταρτη κάρτα, εδώ. Και η πέμπτη κάρτα. Η πέμπτη κάρτα, εδώ. Τα μαζεύω. Γίνανε οι επιλογές. Τα μαζεύω. Λοιπόν, τα βάζουμε στην άκρη και αρχίζω εγώ τώρα και φτιάχνω, στείνω τον κύκλο. Η πρώτη κάρτα, η δεύτερη, η τρίτη θα πάει από εδώ, η τέταρτη θα πάει κάτω και η πέμπτη θα έρθει από εδώ. Να τα βάλω εδώ, να κάνουμε λίγο την άκρη, να φαίνονται όλες οι πληροφορίες. Φαίνονται όλα, μου φαίνεται, για να δούμε. Οκ, λίγο πιο πάνω, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Στην επιλογή που κάναμε στο πρώτο deck, εδώ είναι η ενέργειά σας. Η ενέργεια όλων σας. Θα μου πείτε, μα ναι, ταιριάζει, γίνεται. Μην ξεχνάμε, ζούμε σε μια κβαντική εποχή, ζούμε, υπάρχει το συλλογικό ασυνείδητο, προβλήματα έχουν όλοι οι άνθρωποι, τα προβλήματα όμως έχουν και κοινά σημεία, ναι, υπάρχουν και διαφορές, υπάρχουν και πολλά κοινά σημεία. Εδώ γίνεται μία αποτύπωση των κοινών θεμάτων που έχουμε. Πάμε να δούμε την ενέργεια γενικότερα, αυτή που επιλέξετε, ποια είναι η ενέργειά σας. Επίσης, επιτρέψτε μου να επιλέγω τα χαρτιά με τον τρόπο που θέλω εγώ. Άλλοι τα κάνουν έτσι, άλλοι τα κάνουν έτσι, άλλοι τα κάνουν έτσι, άλλοι τα κάνουν έτσι. Δεν έχει σημασία, ο καθένας όπως διαισθάνεται. Εγώ έτσι το διαισθάνομαι και έτσι το κάνω. Εντάξει, γιατί. Ωραία. Και εδώ βγαίνει ο κρεμασμένος. Εντάξει. Γενικότερα είστε σε μια κατάσταση του ίσως. Ζείτε λίγο με το ίσως, ότι ναι, μπορεί να γίνει. Μιλάει για θυσίες. Μιλάει για δυσκολίες, μιλάει ότι ο κόσμος γύρισε ανάποδα για εσάς, μιλάτε για ατυχία, ναι ακριβώς, γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που επιλέχθηκε και ο κρεμασμένος, γιατί ο κρεμασμένος μιλάει για ατυχία, μιλάει για θυσία, μιλάει, είναι μια περίεργη κάρτα, από πίσω κρύβεται ο Ποσειδώνας. Οι ενέργειες του Ποσειδώνα είναι πάντα σκοτεινές, δηλαδή όταν εννοώ σκοτεινές δεν εννοώ με την έννοια του κακού, εννοώ με την έννοια της θολούρας, εννοώ με την έννοια ότι δεν βλέπουμε καθαρά κάποια πράγματα. Και είστε, αυτή είναι η ενέργειά σας. Και θέλετε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να μπορέσετε επιτέλους να λύσετε και εδώ τυχόν παρεξηγήσεις, να φτάσετε στους στόχους σας και φυσικά να ενεργοποιηθεί και ο τροχός της τύχης σας. Τον βάλουμε λίγο εκεί για να φαίνονται όλα. Για να δούμε τώρα. Είπαμε, αυτή είναι η πρώτη κάρτα. Η δεύτερη κάρτα είναι η επιθυμία. Ποια είναι η επιθυμία σας, ε? Ποιο είναι αυτό μέσα σας που δονείτε και το θέλετε πάρα πολύ? Για πάμε να δούμε. Και φυσικά είναι ο Άσος Πεντάκτινο. Είναι μία κάρτα θετική. Αυτό που εύχεστε και δείτε πόσο συγκλονιστικό είναι και ταιριάζει και το νιώθω ότι ταιριάζει, είναι καλή κάρτα θετική, είναι το καινούριο ξεκίνημα. Λέτε μέσα σας, αχ Θεέ μου, επιτέλους ας κάνω ένα νέο ξεκίνημα σε όλα τα επίπεδα. Ό,τι και να είναι αυτό. Να γυρίσει η τύχη, να γυρίσει και εδώ, γιατί έχουμε και εδώ έναν τροχό, έτσι δεν είναι τυχαίο. Να γυρίσει λοιπόν ο τροχός, να γυρίσει η τύχη σε πρακτικό επίπεδο, να σας βοηθήσει ο Θεός ή το χέρι του Θεού ή η θεία τύχη που λένε πολλές φορές και να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, να περάσετε μέσα από αυτό το κατόφλι, ό,τι έχει γκρεμιστεί, γκρεμίστηκε, ό,τι ανθίζει, άνθισε και να περάσετε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα σε μια νέα διαδρομή. Άρα η επιθυμία σας λοιπόν είναι το καινούριο. Κάτι καινούριο για το 2021 λοιπόν είναι, ας έρθει αυτή η χρονιά να γίνει κάτι καινούριο. Και είναι και απόλυτα ανθρώπινο και απόλυτα φυσιολογικό και απόλυτα πρακτικό αν θέλετε και θεμητό και ανθρώπινο. Εδώ η δεύτερη κάρτα λοιπόν. Η τρίτη κάρτα είναι πώς θα προχωρήσω μπροστά. Εδώ τα ταρό απαντάνε πώς θα προχωρήσω μπροστά. Πώς θα μπορέσω να κάνω πράγματα. Και ξεκινάμε λοιπόν. Και εδώ έχουμε το 7 πεντάκτινο. Το 7 πεντάκτινο μιλάει και εδώ για υπομονή. Μιλάει ότι θα βάλεις το σπόρο σου, θα περιμένεις, θα πρέπει όμως να έχεις υπομονή, να σκεφτείς καλά, διότι αυτός εδώ πέρα ο καλός, ο αγρότης ή ο Γιώργος, είναι ένας συμβολισμός, έχει βάλει το σπόρο, αλλά τον έχει φροντίσει.
Έχει φροντίσει για να ανθίσει εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα. Και να βγάλει τα πεντάκτηνα, ας πούμε, τα χρήματα ή οτιδήποτε ο καθένας θέλει. Έχει βάλει το νερό, το έχει αφήσει στο σκοτάδι, έχει βάλει θρεπτικά συστατικά, το έχει βάλει σε μέρος που το βλέπει και ο ήλιος. Δηλαδή έχει γίνει μια προετοιμασία. Δεν είναι απλά λέω, ας πούμε, ναι, θέλω να αλλάξει κάτι. Εδώ πρέπει και εσείς να κάνετε κάτι για να αλλάξει κάτι. Και φυσικά εννοείται υπομονή. Ναι, το έχω ακούσει πολλές φορές και από εσάς που το γκρινιάζετε καμιά φορά. Λέτε, μα πόσο υπομονή πια. Σας είπα, ο τροχός της τύχης είναι καρμικός, υπάρχουν νόμοι, γιατί εδώ σας εξήγησα λίγο και τους συμπαντικούς νόμους, έτσι είναι τα πράγματα. Και εγώ για κάποια δικά μου πράγματα πρέπει να κάνω υπομονή. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι πρέπει να κάνουν υπομονή. Και κάποιος για να βελτιωθεί η υγεία του πρέπει να κάνει υπομονή. Και κάποιος προκειμένου να πετύχει μια καλή δουλειά, γιατί εδώ είναι και τα επαγγελματικά, μπορεί να χρειαστεί να κάνει υπομονή, ίσως και 7 μήνες. Μπορεί αυτό που θέλετε εσείς, γιατί μιλάμε και για το 2021 τώρα, μπορεί να χρειαστεί να περάσουν και 7 μήνες για να μπορέσετε να πετύχετε το στόχο σας ή αυτό το οποίο θέλετε. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Διότι είμαστε άνθρωποι και στο ανθρώπινο βασίλειο, εκείνο που επικρατεί είναι κάποιοι συγκεκριμένοι νόμοι, ανθρώπινοι νόμοι, που για να αποδοθούν χρειάζονται και υπομονή. Χτίσιμο και υπομονή. Εντάξει. Αλλά όμως είναι μια θετική κάρτα. Και λέει το ίσως εδώ, το maybe, λέει το ίσως, διότι εξαρτάται από τις πράξεις του καθενός. Κάποιοι το δέχονται, κάποιοι το δέχονται, κάποιοι προχωράνε, κάποιοι δεν προχωράνε. Πάμε τώρα εδώ. Η επόμενη κάρτα είναι το εμπόδιο. Πρόκληση ή εμπόδιο. Η πρόκληση ή το εμπόδιο, μάλιστα, είναι το 6 κυπέλλο. Είναι οι σχέσεις. Είναι και το παρελθόν σας. Δεν είναι και τόσο κακή κάρτα, παρόλα αυτά όμως, κάτι από το παρελθόν υπάρχει το οποίο σας ακολούθησε, σας ακολουθεί και θα σας ακολουθεί. Συνήθως μιλάει για σχέσεις εδώ πέρα, για ανθρώπινες σχέσεις, εντάξει. Κάποιες μπορεί να τέλειωσαν, κάποιες μπορεί να ήταν εντελώς παιδιάστικες, για κάποιους μπορεί κάποιες να ήταν ένα όνειρο, ένας νεανικός έρωτας, ένας παιδικός έρωτας, το λέω με την έννοια της ενέργειας, δηλαδή ότι ήταν ένας παιδικός έρωτας, όχι ότι ήταν στα 12 μας προς Θεού, αλλά νιώσατε έτσι. Και ίσως αυτό είναι ένα εμπόδιο για να προχωρήσετε παρακάτω. Δεν σας αφήνει να προχωρήσετε, έχετε στοιχειώσει, το σκέφτεστε συνέχεια, το νιώθετε συνέχεια, είναι το εμπόδιό σας. Αν καταφέρετε, λέει εδώ, να ξεπεράσετε το παρελθόν, γιατί εδώ το 6, ο αριθμός 6 μιλάει για το παρελθόν, ή να ξεπεράσετε τυχόν ανισορροπίες ή τυχόν δυσαρμονίες που μπορεί να υπήρχαν, τότε μπορείτε να προχωρήσετε. Αυτό είναι το εμπόδιο. Και βέβαια τι λέει εδώ, υπομονή. Και πάμε τώρα στην επόμενη κάρτα, η οποία, η επόμενη κάρτα, είναι οι βοήθειες. Εδώ. Η βοήθεια λοιπόν έρχεται, μάλλον, μάλιστα. Ναι. Εδώ αυτή η κάρτα που μιλάει για βοήθειες, θέλει να σας πει ότι οι βοήθειες έρχονται ξαφνικά. Δείτε το χέρι του Θεού. Εσείς περιμένετε εδώ, κάνετε υπομονή, γκρινιάζετε, λέτε, ναι, δεν τη βλέπετε. Δεν τη βλέπετε τη βοήθεια ή δεν τη θέλετε τη βοήθεια. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει εσείς, γιατί και εδώ σημαίνει είμαι σε άμυνα, να σηκωθείτε. Να μπείτε σε κίνηση, να μπείτε σε δράση για να μπορέσουν να προχωρήσουν κάποια πράγματα και να υλοποιηθούν. Okay. Και τώρα πάμε να κάνουμε τον κύκλο. Ένα λεπτό, να κάνουμε τον κύκλο μας. Ένας κύκλος εδώ. Γιατί κάναμε το σταυρό, αν παρατηρήσετε, και πάμε τώρα να κάνουμε τον κύκλο, ο οποίος τι είναι, είναι το φως, ο ηλεκτρισμός, η ζέστη και ο μαγνητισμός. Κάνουμε το συμβολισμό αυτό για να πάρετε θετική ενέργεια, δύναμη. Ωραία. Έκανα ένα δικό μου ανακάτεμα. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, δεν πειράζει. Όλα επιτρέπονται και πάμε. 1, 2, 3 και 4. Όπως βλέπετε, παίζουμε πολύ και με το 4. Ξεκινάμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε από το φως και δεν είναι τυχαίο. Και φυσικά μιλάει για καινούργια ξεκινήματα. Είναι ο αριθμός 3. Δείτε το αυτό, σαν αριθμό, αν σας κάνει κλικ. Ταξίδια, αλλά τα ταξίδια και οι εμπειρίες έχουν και φουρτούνες, έτσι. Είστε καλοί καπετάνιοι όμως. Γιατί το πλοίο εδώ δεν μπατάρει, δηλαδή το πλοίο είναι σταθερό, έχει δύναμη. Προχωράει, δηλαδή δείχνει τη δύναμή του στην αέρια τη θάλασσα. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι όσο και αν έχετε ταλαιπωρηθεί,
μπορείτε να προχωρήσετε. Έχετε τις δυνατότητες. Είστε καλοί καπετάνοι και καπετάνισσες. Η δεύτερη κάρτα που είναι ο ηλεκτρισμός είναι το κλειδί. Και εδώ βγαίνει 3 και εδώ έχει βγει ένα, είναι το 33. Άρα λοιπόν έχουμε το 9. Δείτε που ταιριάζει το 9 με εσάς για να δούμε κανένα 9 κάτω. Μισό λεπτό. Όχι. Λοιπόν, έχουμε και τον αριθμό εδώ 33 βέβαια, μας κάνει 6, έχουμε και το 9. Δείτε το κλειδί. Έχετε το κλειδί, εσείς έχετε, δηλαδή μιλάνε τώρα εδώ τα ταρό. Ο τροχός της τύχης λέει, εσύ έχεις το κλειδί. Έχεις τις ικανότητες, έχεις το κλειδί να έχεις περάσει όλα αυτά, έχεις δει τα εμπόδια σου, έχεις δει, αλλά έχεις το κλειδί για να προχωρήσεις. Και έχει πέσει στη θέση του ηλεκτρισμού. Εδώ είναι το φως, οι ικανότητες σας είναι το φως, εδώ είναι ο ηλεκτρισμός. Ηλεκτρισμός σημαίνει ενέργεια, σημαίνει δύναμη. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε να πάμε στο επόμενο που είναι εδώ, είναι η ζέστη. Η ζέστη είναι πολύ σημαντική διότι όταν υπάρχει κρύο, το κρύο είναι μια κατάσταση στην οποία ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να αποδώσει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και εμείς, πάνω χάρη, το σώμα μας ας πούμε έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό Κελσίου που πρέπει να υπάρχει οργανισμός στο σώμα μας, έτσι η θερμότητα του σώματος που εκπέμπει. Και εδώ είναι ένας άλλος αριθμός που είναι το 6. Συγκλονιστικό, έτσι. 3, 6, 6 εδώ, ωραία. Λοιπόν, μετά από κάθε καταιγίδα λέει, έρχεται, σπάει καταιγίδα, δηλαδή εδώ φεύγει το μαύρο σύννεφο, και έρχεται μία νέα όμορφη μέρα. Θα ξημερώσει μία άλλη μέρα, σας λέει. Πολύ σημαντικό, δεν λέω παραπάνω κάτι σε αυτό γιατί είναι ξεκάθαρο, δεν το χαλάω και πάμε τώρα στο μαγνητισμό. Ο μαγνητισμός είναι ότι μαγνητίζεται και ορίστε. Εδώ είναι το 4, το 31 μας κάνει 4. Δείτε τον ήλιο, είναι μια πανέμορφη κάρτα, μια πανέμορφη εικόνα. Θέλω να το δείτε, είναι η αισιοδοξία. Ο μαγνητισμός σας είναι αυτός, εσείς αυτό μαγνητίζετε. Μαγνητίζετε τη θετικότητα, την αλήθεια, την καρδιά σας, ότι είστε φωτεινοί άνθρωποι, ευαίσθητοι άνθρωποι, ναι, περάσατε από διάφορα πράγματα, δείχνει εδώ την ταλαιπωρία σας. Αλλά όμως τι, φως, πολύ φως. Το αφήνω εδώ πέρα, σας το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα, δείτε το, επεξεργαστείτε το. Να το φέρω και λίγο πιο πάνω αυτό να το δείτε, για να το ολοκληρώσουμε και να προχωρήσουμε στη δεύτερη μας επιλογή. Τι λέτε, μ' άρεσε πάρα πολύ, πολύ ωραίο ήταν. Εσείς τι λέτε, δεν ήταν φανταστικό, πολύ ωραίο. Ο τροχός της τύχης, να πω αυτό για να, και μετά να πάω στο δεύτερο deck, ο τροχός της τύχης, να πω το εξής. Τα ταρό, η αστρολογία, η αριθμολογία, όλα αυτά σας ανοίγουν δρόμους, αλλά τη διαδρομή εσείς θα την κάνετε. Και έχετε ελεύθερη βούληση. Κάποιος μπορεί να πει όχι, εγώ δεν την κάνω αυτή τη διαδρομή, κάποιος μπορεί να επιλέξει ναι, θα την κάνω. Στο χέρι σας είναι. Αλλά έχετε ικανότητες. Και κλείνω με αυτό. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μας deck. Λοιπόν, δεύτερο deck, επαναλαμβάνω, αν τυχόν κάποιος έχει μπει τώρα, για να μπείτε λίγο στο κλίμα, ρίχνουμε τον τροχό της τύχης, είναι το άνοιγμα του τροχού της τύχης, ρίχνουμε πάνω στα 4 στοιχεία, 1, 2, 3, 4, στους 4 ορίζοντες και μετά σε 1, 2, 3, 4, στο υπόλοιπο αλχημικό κομμάτι του κύκλου. Δηλαδή κάνουμε το σταυρό και το επόμενο αλχημικό κομμάτι για να δούμε για το 2021 μέσα από τον τροχό της τύχης τι ανοίγει. Ανακατεύω λοιπόν λιγάκι. Για να δούμε κάποια πράγματα με αυτή την τράπουλα, η οποία έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Ωραία λοιπόν, να δούμε, τροχός της τύχης, δεύτερο deck, για όσοι επιλέξαν δεύτερο deck, με από τις αρχαγγελικές κάρτες να επιλέγουν τον Άσο της Γης. Μην το ξεχνάμε που είναι ροή, καινούργια ξεκινήματα, καινούργια πράγματα, υποσχέσεις, συμφωνίες, εξελίξεις. Με αυτά συντονίζεστε και πάμε. Θα κόψω 4 φορές. 1, 2, 3, 4. Τα μαζεύω. Ωραία. Και ξεκινάω τώρα να επιλέξω 5 κάρτες. Θα τις βάλω στη σειρά και μετά θα τις φτιάξω. Και κάνουμε λοιπόν τον τροχό της τύχης. Λοιπόν, πρώτη κάρτα, πρώτη επιλογή. Θα σας την εξηγήσω όταν έρθει η στιγμή. Πρώτη κάρτα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεύτερη κάρτα. Ωραία. Τρίτη κάρτα, λοιπόν, τέταρτη κάρτα, ωραία, λοιπόν και πέμπτη κάρτα, εδώ είμαστε, τα μαζεύω,
τα βάζουμε στην άκρη και αρχίζω τώρα να κάνω, να κάνουμε το ρίξιμο, να στείλουμε το ρίξιμο. Πρώτη κάρτα, αυτή είναι η τρίτη, να μην μπερδευτούμε, αυτή είναι η δεύτερη, okay. Η τέταρτη πηγαίνει εδώ κάτω και η πέμπτη, η τελευταία, έλα, πηγαίνει εδώ. Ας τα βάλουμε εδώ να τα έχουμε όλο το κομμάτι. Να το δείτε. Κάνουμε τον τροχό της τύχης λοιπόν. Σας οδήγησε ο άσος της τύχης εδώ πέρα. Για όσους επιλέξαν λοιπόν το δεύτερο deck και πάμε στην πρώτη κάρτα που είναι το κέντρο και είναι η ενέργειά σας αυτή τη στιγμή. Και ατομικά η ενέργειά σου, η ενέργειά σας, έτσι. Για να δούμε τι λένε. Βέβαια, να το. Λοιπόν, εδώ είναι και τι δεν είναι. Γι' αυτό βγήκε. Ναι, γι' αυτό βγήκε και ο άσος εδώ. Εδώ είναι το 10 που γίνεται άσος και σου λέει να σταθείς στα πόδια σου. Έχει να κάνει με το σκοτάδι. Το πραγματικό σκοτάδι. Τη σκοτεινιά της ψυχής. Σκορπιός κρύβεται από πίσω. Βέβαια αφορά ζώδια αέρα, δίδυμοι, υδροχόους και τους ζυγούς βέβαια. Λοιπόν, και εδώ είναι ένας ουρανός στον ήλιο, ένας ήλιος στους διδύμους. Δοκιμασίες, ξεκάθαρο, δείτε εδώ. Δοκιμασίες έχετε περάσει, προδοσίες, χτυπήματα, πισωμαχαιρώματα. Λέει όμως εδώ ότι αυτά που μας πληγώνουν, μας συμβουλεύουν. Αυτά που μας πληγώνουν, τελικά μας συμβουλεύουν. Εδώ πρέπει να βρείτε δύναμη για να προχωρήσετε, να σηκωθείτε, διότι νιώθετε αδυναμία, μπορεί να έχετε περάσει και από κάποια ελαφρά αρρώστια, μπορεί να έχετε περάσει μέσα από διάφορες καταστάσεις, στρεσογόνες πολύ, τα νεύρα σας να είναι λίγο περίεργα, οκ, okay, είναι ανθρώπινο, παρόλα αυτά όμως, εδώ λέει δοκιμασίες, αλλά λέει όμως σήκω αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Δύο, η δεύτερη κάρτα είναι η επιθυμία. Η επιθυμία είναι εδώ. Η επιθυμία είναι να σταματήσει, μάλιστα, αυτό και αν είναι τύχη. Θα σας πω. Η τύχη για σας, ενδόμηχα μέσα σας, είναι να σταματήσει, να το πω έτσι, η ζωή να σας πληγώνει ή οι άνθρωποι να σας πληγώνουν. Αυτό και αν είναι μία ευχή για τζίνι που λένε, που ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει. Να σταματήσουν οι άνθρωποι να σας πληγώνουν. Την καρδούλα σας, έτσι. Κρόνος από πίσω στο ζυγό, ουρανός στο ζυγό, ξαφνικά γεγονότα, καρμικά γεγονότα, δύσκολες καταστάσεις, κρύβεται και ένας Άρης από πίσω, ο οποίος σηματοδοτεί και τους τσακωμούς, αγώνας, απάτες, βάρος το οποίο σηκώνεται, δυσκολίες, αυτή η κάρτα λέγεται και κύριος της λύπης, από πίσω κρύβεται ο αριθμός 5 και 7, εδώ κρύβεται το 6, το 6 και το 4, γι' αυτό μας κάνει και 10. Λοιπόν, δεν είναι εύκολη κάρτα αυτή, είναι δύσκολες κάρτες. Για εσάς του δεύτερου deck δείχνει ότι θέλετε να κάνετε διακαώς ένα καινούριο ξεκίνημα. Και γι' αυτό βγήκαν οι αρχαγγελικές αυτές εδώ πέρα για να σας δώσουν δύναμη. Δυσκολίες υπάρχουν, αλλά για να ξεπεραστώ. Κάνεις τον αγώνα σου, αλλά οι δυσκολίες υπάρχουν για να τις ξεπεράσεις. Ναι, είναι περίεργο το δεύτερο deck, αλλά όμως θα δούμε και τι άλλο έχει να μας πει. Λοιπόν, η τρίτη κάρτα είναι πώς θα προχωρήσω μπροστά. Έχω τις δυσκολίες. Τι θα κάνω για να προχωρήσω μπροστά, πώς μπορώ να προχωρήσω. Για πάμε να το δούμε. Μάλιστα, και έχει βγει ο κόσμος ανάποδα. Αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Ο κόσμος ανάποδα χάνει λίγο τη δύναμή του. Αλλά δεν είναι και τόσο κακό. Διότι δείχνει ότι μπορείτε να γυρίσετε τούμπα. Ναι, είστε κι εσείς ανάποδα, όπως και στο προηγούμενο deck με τη θυσία που γινόταν, με τον κρεμασμένο. Όμως και εδώ έχει να κάνει με χρόνο, έχει να κάνει με μαθήματα. Είναι πολύ σημαντικό για εσάς. Για να ανοίξει η τύχη σας, να το πούμε έτσι, για να ανοίξει ο τροχός της τύχης, για να τον αλλάξετε εδώ, είναι να καταλάβετε ότι όλα είναι μαθήματα, είναι καρμικά μαθήματα. Πώς να το κάνουμε δυστυχώς. Και πάλι εδώ έχουμε Σκορπιό, και πάλι εδώ έχουμε Υδροχό, και εδώ έχουμε Ταύρο, και εδώ έχουμε Λέων, έτσι. Δεν είναι τυχαία η αποτύπωση. Λοιπόν. Είναι η ίδια κάρτα που υπάρχει εδώ πέρα, έτσι. Και σας μιλάει. Είναι ακριβώς τα ίδια εδώ πέρα. Λοιπόν, δοκιμασίες. Παρ' όλα αυτά όμως λέει ότι φτιάξε το δικό σου κόσμο. Θα μου πείτε, μα πώς τι. Φτιάξε το δικό σου κόσμο και έρχεται η επιτυχία. Ο Κρόνος από πίσω και δείχνει και έναν δύσκολο χειμώνα για εσάς. Φύγε γάμα εδώ, πάλι γάμα εδώ πέρα, σαν γράμμα δηλαδή. Εδώ είναι το κάπα και το α, σαν γράμμα.
Εδώ πάντως δείχνει ότι φαίνεται αυτό το χειμώνα περνάτε μέσα από διάφορες δοκιμασίες, διαδικασίες. Χρόνο συγκεκριμένο δεν έχουμε, έχουμε μόνο αυτό ότι είναι χειμώνας. Ήρθε η στιγμή, αυτό το διάστημα προλαβαίνετε να μπείτε μέσα σας και να καταλάβετε ποια είναι αυτά τα μαθήματα που έχετε να περάσετε ή που περάσατε και γιατί τα περάσατε. Αυτό είναι που θα σας κάνει να προχωρήσετε μπροστά. Και βέβαια εδώ σημαίνει και συναντήσεις με ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο που θα σας βοηθήσουν. Συνεχίζουμε τώρα. Η επόμενη κάρτα είναι η τέταρτη κάρτα, πάμε εδώ τώρα, λοιπόν, η οποία είναι το εμπόδιο. Εντάξει, το εμπόδιο. Και το εμπόδιο είναι η αποστολή σας. Δεν έχετε καταλάβει την αποστολή σας ή το εμπόδιο εδώ μπορεί να είναι πραγματικά ένας άνθρωπος. Κυρίως μπορεί να είναι άντρας, έτσι. Ζώδιο, οροσκόπος, μεσουράνημα. Παρθένος, κυρίως παρθένος, αλλά βέβαια είναι και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, όπως είναι ταύροι και εγώκεροι. Κάπα, λάμδα, αλφα, βήτα, 6 και 7 είναι τα γράμματα. Εδώ όνομα, επώνυμο, παρατσούκλι, δεν ξέρω τι άλλο, 6 και 7 είναι οι αριθμοί του. Είναι όμως ένα εμπόδιο εδώ και σας δίνει, δεν σας δίνει την ορμή ή την ενέργεια ή τη γρηγοράδα που εσείς θα θέλατε για να πάτε να κάνετε τον άσο της γης. Γι' αυτό έχετε εμπόδια στην τύχη, γιατί κάτι υπάρχει εκεί το οποίο σας εμποδίζει. Και εδώ λέει το μυστικό της επιτυχίας είναι η επιμονή. Αυτό είναι κιόλας, σαν ένα μήνυμα, γιατί μπορεί να μου πείτε, μα εγώ δεν έχω κάποιον, δεν ξέρω. Η επιμονή είναι. Πρέπει να επιμείνετε. Αυτό και είναι ένα μάθημα. Επιμονή, εκεί. Επιμονή. Ενάντια στις καταστάσεις. Επιμονή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είμαστε, να πω ένα παράδειγμα που το λέω πάρα πολύ συχνά, είμαστε αθλητές. Ναι, είμαστε αθλητές. Ένας αθλητής όταν κατεβαίνει, σε όποιο αθλήμα και να είναι, δεν κατεβαίνει με το mentality, να το πω έτσι, με την σκέψη, α, πάω να χάσω. Και ας έχει να συναγωνιστεί top, ας το πούμε έτσι, αθλητές. Μια ομάδα ποδοσφαίρου θα κατέβει να χάσει, θα κατέβει να τα δώσει όλα και ας χάσει. Ένας αθλητής που θα τρέξει, είτε είναι μαραθώνιος, είτε είναι sprint, θα κατέβει για να τα δώσει όλα και ναι, μπορεί και να κερδίσει. Ναι, και στη ζωή θα χάσουν. Ναι, θα χάσουν και στη ζωή. Αυτό είναι το μήνυμα που λέει εδώ πέρα. Επιμονή, ό,τι και να είναι. Δηλαδή, ο αθλητής επιμένει. Υπάρχουν αθλητές που προπονούνται χρόνια ολόκληρα για λίγα δευτερόλεπτα. Για να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να τρέξουν σε ένα κατοστάρι, ας πούμε, για λίγα δευτερόλεπτα. Ή σε κάποιους άλλους αγώνες και στους επόμενους τρεις αγώνες, ας πούμε. Αλλά η όλη ιστορία είναι για δευτερόλεπτα. Έτσι είμαστε κι εμείς. Πότε θα τρέξουμε, πότε θα κάνουμε μαραθώνιο, πότε θα έχουμε καταστάσεις που διαιωνίζονται. Αλλά το μήνυμα είναι η επιμονή. Και φαίνεται εδώ ότι υπάρχει αυτό το εμπόδιο που είναι η αποστολή σας. Δεν έχετε κάπου καταλάβει την αποστολή σας σε αυτή τη γη. Και πώς να γυρίσει ο τροχός, αν εσείς δεν έχετε καταλάβει. Γιατί σας εξήγησα τον τροχό, έχει πολλά μέσα αλχημικά και μυστικιστικά σύμβολα. Πώς θα γυρίσει ο τροχός, αν δεν καταλάβετε πώς λειτουργούν οι ενέργειες και αυτά τα πράγματα. Ε? Θα γυρίσουν από μόνα τους. Όχι. Επιμονή. Αυτό είναι το κόλπο. Και η επόμενη κάρτα, αυτή εδώ πέρα, η πέμπτη κάρτα, γιατί κάνουμε τον τροχό, έχει να κάνει, είναι ανάποδα. Έλα, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, εντάξει. Και ανάποδα αυτό σημαίνει ότι θέλετε να αφήσετε το βάρος σας. Λοιπόν, θέλετε βοήθεια. Για να γυρίσει λοιπόν σε εσάς ο τροχός σημαίνει θέλω να αφήσω κάπου το βάρος μου, αυτό το πράγμα εδώ, που και αυτό είναι ένα δεκάρι, κοιτάξτε. Έχετε πετύχει δύο δεκάρια μουρλιά. Λοιπόν, το οποίο σημαίνει εδώ δύναμη, έχετε τη δύναμη βέβαια εννοείται, Κρόνος και εδώ και Πλούτονας εδώ, κάπα αλφα τα γράμματα, αν κάτι σας κάνει κλικ, 3 και 6 οι αριθμοί, και σημαίνει ότι ναι, λέει υπομονή και δύναμη. Κατακτάς αυτό που θες, τάτο. Με υπομονή και δύναμη. Κατακτάς αυτό που θες. Το ανάποδο σημαίνει τώρα, δύο είναι οι ερμηνείες, ή είναι στριμόκολα τα πράγματα, περίεργα για εσάς, τα σχέδιά σας, ή τελικά θέλετε να αφήσετε κάπου το βάρος, και όταν εννοώ αφήσετε το βάρος, βοήθεια από φίλους, από ανθρώπους δικούς σας, το ένα το άλλο, ένας καλός λόγος, κάτι, οτιδήποτε, έτσι. Να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε. Θα μου πείτε, μα ναι, okay, εντάξει, καταλαβαίνω. Είναι δύσκολες οι εποχές. Και κουβαλάτε βάρη, και εδώ είναι και βάρη και του παρελθόντος. Αλλά όταν τα αφήσετε αυτά τα βάρη, τότε αρχίζει λοιπόν και γυρνάει όλο αυτό το πράγμα, γυρνάει. Να σας το εξηγήσω λίγο, να πω λίγο την ιστορία σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό για να το καταλάβετε, να το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο και απλό. Σηκώνομαι, δεν πληγώνομαι πλέον,
Καταλαβαίνω την αποστολή στη ζωή μου και το τι έχω να περάσω και το τι γίνεται και ότι όλα είναι μαθήματα και οι δυσκολίες και οι απώλειες και οι απογοητεύσεις και οι προδοσίες και όλα και όλα και όλα και οι κακοί άνθρωποι και το ένα και το άλλο. Βλέπω τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εμπόδιο στη ζωή μου, αλλά εγώ θα επιμείνω ό,τι και να μου κάνουν. Προσέξτε, ό,τι και να μου κάνουν, εγώ θα επιμείνω, θα προχωρήσω και βρίσκω τρόπους να αφήσω το βάρος μου. Αυτό είναι θεραπείες, είναι κάνω πράγματα, είναι θα ασχοληθώ με κάτι το οποίο θα απαλύνει την ψυχή μου, τις σκέψεις μου, γιατί εδώ είναι και οι σκέψεις, είναι και οι αιμονές εδώ. Και τότε θα γυρίσω τον τροχό της τύχης. Καταλάβατε πώς γίνεται. Δεν γίνεται, α, ωραία, τι ωραία, τι καλά, ρίχνουμε τα ταρό και αλλάζει ο τροχός της τύχης. Όχι. Είναι μια διαδικασία που εσείς την κάνετε οι ίδιοι οι ίδιες. Ωραία, πάμε τώρα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα αλχημικά μας. Ωραία. Πάμε. 1, 2, 3 και 4. Εντάξει. Και πάμε να επιλέξω τώρα. Επιλέγω. Φως. Μην μου πείτε φως, νερό, τηλέφωνο. Λοιπόν. Είναι, λοιπόν, ηλεκτρισμός, η ζέστη και ο μαγνητισμός. Εντάξει. Πάμε τώρα. Ξεκινάμε με το φως. Τι φωτίζει τη ζωή σας, τι έρχεται να σας φωτίσει. Α, και βέβαια βγήκε και ανάποδα. Αυτό είναι καλό. Νικάτε τους εχθρούς. Εμφανίζονται, καταλαβαίνετε. Ναι, έχετε εχθρούς. Ξεκάθαρα. Εδώ αυτή η τριάδα είναι φωτιά. Αλλά τους νικάτε. Τους νικάτε. Όταν τα βάλετε μπροστά, 23, είναι ο αριθμός 23, αν σας κάνει κάτι κλικ, πάει 5 βέβαια, που είναι και το 20-21 η αριθμολογική του ανάλυση. Λοιπόν, τα ποντίκια έχουν ως σκοπό να τρώνε από τους άλλους, να ζουνε παρασιτικά, να καταστρέφουν το σπίτι, να δρουν ανεξάρτητα. Αυτό είναι. Πρέπει να διώξετε τα ποντίκια από το σπίτι. Είναι τόσο απλός ο συμβολισμός. Και έχετε πλέον τη δύναμη. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να σας τον τρώνε. Γι' αυτό είστε κάτω. Αφήνετε τους άλλους να σας κάνουν όχι κακό, ας το πούμε, να σας φέρουν σε πολύ άσχημη και δύσκολη θέση. Μην το επιτρέπετε. Έρχονται στο φως όμως. Να το φωτίζετε. Πάμε λοιπόν τώρα στον ηλεκτρισμό. Ποιος είναι ο ηλεκτρισμός για εσάς? Και ο ηλεκτρισμός είναι να το τι ελκύεται στο τέλος. Μία πανέμορφη, όμορφη κάρτα είναι ο αριθμός 29, ό,τι κάνει κλικ στον καθένα, το 2 και το 9, υπάρχει και το 11 βέβαια από πίσω, είναι μια γυναίκα, είστε εσείς. Αν είστε γυναίκες, είστε απελευθερωμένες, να το, αυτό λέει ο ηλεκτρισμός, δηλαδή με δύναμη, με ενέργεια, με ηλεκτρισμό, βρίσκετε τη δυνατότητά σας και είστε όμορφες, δυνατές, ανεξάρτητες. Δεν σημαίνει ότι θα κάνετε σχέση, έτσι δεν είναι αυτό. Σημαίνει όμως ότι έχετε ανεξαρτησία πνεύματος και ανεξαρτησία στις αποφάσεις σας, έτσι. Βρίσκεστε τον εαυτό σας, αυτό σημαίνει εδώ. Γι' αυτό και έχει πέσει εδώ και στον κόσμο που είναι και ο Κρόνος, που βρίσκεται ξανά τον εαυτό σας. Πάμε λοιπόν στη ζέστη, η οποία έχει να κάνει, ναι, έχει να κάνει με την αρκούδα. Είναι ο αριθμός 15, μας κάνει και 6, έχει να κάνει με τις σχέσεις και ναι, έχετε να αντιμετωπίσετε εσείς ανθρώπους και τα καταφέρνετε, διότι η ζέστη σημαίνει με τη ζεστή καρδιά σας, με τη ζεστή προσωπικότητά σας, κάνετε ακόμα και τους δύσκολους εχθρούς και τους δύσκολους δυνατούς αντιπάλους να ηρεμούν. Γιατί εδώ είναι μια αρκούδα, είναι εχθρός, δεν μπορώ να σας το πω σε σαν εικόνα. Δεν μπορώ να περάσω απέναντι, θα με χτυπήσει. Εκεί που είμαι όμως, έχει απόσταση, εκεί που είμαι όμως υπάρχει ηρεμία. Ήρεμη κι αυτή. Είναι πολύ δυνατή, πολύ πιο δυνατή από μένα, σε όλα τα επίπεδα. Πιο γρήγορη, πιο δυνατή, μπορεί με ένα χτύπημά της να με σκοτώσει πραγματικά ή να με τραυματίσει θανάσιμα. Αλλά εδώ όμως υπάρχει ηρεμία. Δείτε το, διότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για εσάς. Και αρχίζει λοιπόν, έτσι γυρνάει ο τροχός. Και πάμε στο μαγνητισμό. Και ο μαγνητισμός είναι, πάλι βγαίνει αυτό, είναι ο αριθμός 6. Ο μαγνητισμός είναι ότι εφόσον βάλετε μπροστά τη ροή λοιπόν του τροχού, να ανοίξει ο τροχός, τελειώνουν οι άσχημες ημέρες. Εφόσον το πάρετε απόφαση και επιμείνετε, έτσι. Και αρχίζετε και μαγνητίζετε, έλκετε άλλες καταστάσεις, διότι αλλάζει η ενέργειά σας. Καταλάβατε ποιο είναι το μυστικό. Αλλάζω ενέργεια, αλλάζω καταστάσεις. Αλλάζω ενέργεια, αλλάζω την έλξη μου. Ναι, θα γίνουν πράγματα, παρόλο που το έχω προσπαθήσει, που αλλάζω, που κάνω, ναι, θα γίνουν. Αλλά έλκεται μια καινούργια ημέρα και τα σύννεφα και στεναχώριες
φεύγουνε. Ξέρετε κάτι? Θα μου πείτε, μα τι τροχός της τύχης είναι αυτός? Όχι. Μια ηρεμία μυαλού, μια ηρεμία ψυχής, μια ηρεμία πνεύματος, μια εσωτερική ηρεμία, φως, ηρεμία στην καρδιά και στις καταστάσεις, αυτό κι αν είναι τύχη. Γιατί έχουμε συνδέσει την τύχη μόνο με τα λεφτά. Όχι, είναι λάθος αυτό. Χρειάζονται και τα λεφτά, δεν λέω προς Θεού, εννοείται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι να είμαστε καλά μέσα μας. Αυτό είναι που πρέπει να επιμείνετε, να είστε καλά μέσα σας. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα. Και αυτό είναι που σας σωθεί, πλέον αυτό είναι το μήνυμα για εσάς, για εσάς το δεύτερο deck που επιλέξατε, το οποίο πρέπει να το δείτε και αν σας κάνει κλικ, να το εφαρμόσετε και να το δείτε. Έτσι. Λοιπόν, σας το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ σημαντικό, πολλές αλήθειες ήρθαν στην επιφάνεια, πολλά πράγματα, αλλά όμως όταν επιμείνετε, μια καινούρια μέρα ξημερώνει και έχετε τη δύναμη. Γιατί? Γιατί έχετε και τη δύναμη της αλχημίας. Με τον Κρόνο εδώ ως δύναμη, θα καταφέρνετε. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε λοιπόν, να πάμε στο τρίτο deck και αυτό που επέλεξα και εγώ. Ωραία, τρίτο deck είναι αυτό που έχω επιλέξει και εγώ. Μια μικρή υπενθύμηση, κάνουμε το άνοιγμα του τροχού της τύχης για το 2021. Χαρτιά για τους τέσσερις ορίζοντες, 1, 2, 3, 4 και στη συνέχεια άλλα υπόλοιπα 4 χαρτιά γύρω-γύρω για να φτιάξουμε και τον κύκλο. Άνοιγμα του τροχού της τύχης, πώς μπορεί να μας οδηγήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη ζωή μας και πώς μπορούμε το 2021 να το κάνουμε μια θετική χρονιά με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται και φέρνει. Ωραία, λοιπόν, με τις αρκάνου, πολύ όμορφες κάρτες και αυτές. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, να ανακατέψουμε τρίτο deck, να κάνουμε το άνοιγμα του τροχού της τύχης. Ωραία. Εδώ λοιπόν μας οδήγησε το 7 της γης, να υπενθυμίσουμε, που είναι σπόροι που φυτεύτηκαν. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Άσε λίγο τα πράγματα να κυλήσουν. Μπορεί να αφορά και τους επόμενους 7 μήνες, θα μπορούσα να πω. Γιατί χρειάζεται να περάσει κάτι, φαίνεται, για να ολοκληρωθεί και να μας οδηγήσει κάπου αλλού σε κάτι καινούριο. Ωραία. Ένα νέο ξεκίνημα ίσως, κάτι καινούριο, να φιλοσοφήσουμε λίγο τη ζωή. Το 7 της γης μας κάνει και φιλόσοφος. Ο αριθμός 7 γενικότερα έχει μέσα του και το φιλοσοφικό κομμάτι. Ωραία. Πέφτουν εδώ κάρτες, γίνεται ένας πανικός. Μισό λεπτό να τις πιάσω. Ωραία, λοιπόν, να τις βάλω μέσα. Να ανακατέψω λίγο ακόμα. Οκ. Okay. Και πάμε. 1, 2, 3, 4. Τα μαζεύουμε. Αυτό μας ξέφυγε. Δεν πειράζει. Απλώνω. Και να κάνω την επιλογή μου. Λοιπόν, για μισό λεπτό να... Εδώ. Για να δούμε. Πάμε. Πρώτη κάρτα. Εδώ. Δεύτερη κάρτα. Εδώ. Τρίτη κάρτα. Εδώ. Τέταρτη κάρτα. Εδώ. Και πέμπτη κάρτα. Εδώ πέρα. Ας τα μαζέψουμε και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είπαμε. Πρώτη κάρτα πάει εδώ πέρα. Εντάξει. Η δεύτερη είναι εδώ, να μην μπερδευτούμε. Η τρίτη θα πάει εδώ πέρα. Οκ, okay, η τρίτη. Η τέταρτη θα πάει εδώ κάτω. Και η πέμπτη θα πάει εδώ στην άκρη. Για να τα φέρω και πιο κοντά, να τα βλέπουμε, φαίνονται όλα μια χαρά. Πολύ ωραία. Είπαμε λοιπόν ότι είναι ο τροχός της τύχης. Εντάξει, για όσους μπαίνουν τώρα και το βλέπουν. Κάνουμε ένα άνοιγμα όσον αφορά στους τέσσερις ορίζοντες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις κάρτες και μετά άλλες τέσσερις γύρω-γύρω για να σχηματιστεί και ο κύκλος. Τι χρειάζεται να κάνουμε λοιπόν για να φέρουμε με το μέρος μας λίγο την τύχη, ας το πούμε έτσι. Είναι το άνοιγμα της τύχης, συγκεκριμένο άνοιγμα. Και ξεκινάμε με την πρώτη κάρτα για να δούμε ποια είναι η ενέργειά μας. Αυτό που επέλεξα και εγώ για να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα, είναι η ισχύς και η δύναμη. Εδώ δείχνει την ηρεμία του ανθρώπου. Είναι αυτό που λέμε ήρεμη δύναμη. Μέσα του κρύβεται όμως ένα λιοντάρι. Μέσα σας λοιπόν και σε εσάς, φανταστείτε ότι είστε αυτές αυτοί, όπου έχετε καταφέρει και έχετε δαμάσει
Αυτό εδώ πέρα το κτίνο στο λιοντάρι που δύσκολα δαμάζεται. Εδώ έχει να κάνει με την εσωτερική δύναμη, με τη θέληση, με την πνευματικότητα, έχει να κάνει με την όμορφη ψυχή, γι' αυτό είναι και το λευκό εδώ πέρα, με την όμορφη ψυχή, την αγνή ψυχή, την καλή ψυχή και κοιτάτε προς το μέλλον, διότι ξέρετε που πάτε, ξέρετε τι θέλετε. Άρα η ενέργειά σας εδώ σημαίνει και η ενέργειά μας σημαίνει δύναμη. Το αφήνουμε εδώ. Η επόμενη κάρτα είναι η επιθυμία. Ποιες είναι οι επιθυμίες που έχουμε να υλοποιήσουμε? Οι επιθυμίες που θέλουμε είναι... λοιπόν, μία κάρτα όλο με νόημα, το 9 πεντάκτινο. Πρώτα απ' όλα να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα. Γιατί το 9 σημαίνει ολοκλήρωση. Ο καθένας επιθυμεί ό,τι επιθυμεί, έτσι. Αλλά επιθυμείται να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα. Η επιθυμία πολλών από εμάς είναι και το πρακτικό κομμάτι και το οικονομικό κομμάτι. Η επιθυμία κάποιων από εμάς είναι η ασφάλεια. Γιατί εδώ αυτή, στον κήπο της, η γυναίκα νιώθει πολύ ασφαλής. Μάλλον το γεράκι που είναι εδώ πέρα, έτσι, δείχνει και είναι πάνω στο κεφάλι, είναι η πνευματικότητα. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι φλασιές και είναι η επικοινωνία, ας το πούμε έτσι, μέσα από άλλες διαστάσεις. Ήρεμη και αυτή εδώ πέρα, κοιτάζει στο μέλλον και οι δύο κοιτάζουν προς το μέλλον, έχει και αυτή μια εσωτερική ηρεμία, ήρεμη δύναμη, γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει στη ζωή της, πού θέλει να πάει και είναι και πολύ πολύ ανεξάρτητος άνθρωπος. Εντάξει. Και ενδιαφέρεται, και δεν είναι κακό, ενδιαφέρεται και για το χρήμα βέβαια και για το πώς θα μπορέσει να φέρει περισσότερο χρήμα ή αν δεν είναι αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να πει, κάποιος από εσάς, κάποιος να πει, μα οκ, okay, εντάξει, δεν το σκέφτομαι και τόσο πολύ. Ναι, σημαίνει τότε πρακτικότητα σε κάποια θέματα. Η επιθυμία σας είναι να υπάρχει μια πρακτικότητα, να υπάρχει μια λογική που λένε, ένα έδαφος σταθερό που μπορείτε να πατήσετε. Πώς θα προχωρήσουμε μπροστά. Πώς θα προχωρήσουμε μπροστά και είναι να το. Ένας υπότης, λοιπόν, μπαστούνι που σημαίνει με φωτιά, με ορμή, με θέληση, με σθένος, με δύναμη, να καταλάβετε ότι έχετε μια αποστολή σε αυτή τη ζωή, η ψυχή σας. Εσείς, λοιπόν, όλοι μας εμείς, έχουμε μια ψυχή. Η ψυχή δεν έχει έρθει μόνο για να βγάζουμε χρήματα ή μόνο η δουλειά μας να είναι αυτό που μας προσδιορίζει, όχι. Έχει έρθει και για άλλα πράγματα. Ο καθένας έχει και διαφορετική αποστολή. Δεν είναι ίδια η αποστολή όλων των ανθρώπων. Σε άλλους ανθρώπους η αποστολή να σώζουν σκυλάκια. Ναι, καλά ακούσατε. Σε άλλους η αποστολή μπορεί να είναι να έχουν μια πολύ μεγάλη επαγγελματική επιτυχία. Σε άλλους μπορεί να είναι να βοηθήσουν κόσμο. Σε άλλους μπορεί να είναι να γίνουν γιατροί. Σε άλλους μπορεί να είναι να βοηθάνε την οικογένεια. Σε άλλους μπορεί να είναι να βοηθήσουν έναν αδελφό με κάποιο τρόπο στα μαθήματα. Ναι, τέτοιες είναι οι αποστολές. Η ψυχή επιλέγει αποστολές με αγνότητα. Και εδώ λοιπόν δείχνει τη δύναμη λοιπόν. Έτσι θα προχωρήσουμε. Πάμε να δούμε στο επόμενο εδώ ποιο είναι το εμπόδιο και η πρόκληση. Ποιο είναι το εμπόδιό μας? Α, μάλιστα, μια πολύ ιδιαίτερη περίεργη κάρτα. Το εμπόδιο μπορεί να είναι καμιά φορά η αχαλήνωτη φαντασία μας. Εγώ το έχω καμιά φορά. Έχω και ο σκόπος ψυχθής, έχω και Ποσειδώνα στο Σκορπιό, εντάξει. Έχω και κυβερνητή Ποσειδώνα, λίγο με κάνει περίεργο. Λοιπόν, ναι, είναι η φαντασία, είναι οι επιθυμίες, είναι τα όνειρα που μπορεί να κάνουμε, αλλά. Αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο από πρόκληση γίνεται και δύναμη. 7 γενιές πίσω με ικανότητες. Έχετε κληρονομικό χάρισμα. Όχι με την έννοια που έχει γίνει φθορά στη σημερινή εποχή και το γελάμε καμιά φορά. Εδώ είναι η διαίσθηση, εδώ είναι η θεραπεία. Ο καθένας ό,τι έχει είναι 7. Ο καθένας από εμάς που το επέλεξε κάτι έχει. Άλλος έχει τη διαίσθηση, άλλος έχει τη θεραπεία, άλλος έχει, ξέρω εγώ, την ικανότητα να βγάζει χρήματα, άλλος μπορεί να έχει θέση, άλλος μπορεί. Άλλος έχει, ξέρω εγώ, την ικανότητα να βρίσκει και να θεραπεύει το φαρμάκι. Μπορεί να είναι η γλώσσα της επικοινωνίας. Τι σημαίνει θεραπεύω το φαρμάκι? Σημαίνει ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μου τρώνε την ενέργεια, μπορώ και το θεραπεύω άμεσα. Πολλά. Πάντως ο αριθμός 7 σημαίνει έχω κάποιο χάρισμα. Ο καθένας έχει το δικό του. Και αυτό μπορεί να γυρίσει και να γίνει από εμπόδιο, να γίνει μεγάλο προσόν. Όμως,
Επειδή μιλάμε για εμπόδιο και προκλήσεις, χρειάζεται προσοχή, τι ευχόμαστε, χρειάζεται προσοχή, μην ξεφύγουμε και ζούμε σε έναν κόσμο φαντασίας και χαθούμε εκεί. Διότι η δύναμη του Ποσειδώνα μπορεί να το κάνει. Αν έχετε δει κάποιους ανθρώπους που ζουν στο δικό τους κόσμο, φτιάχνουν τη δική τους πραγματικότητα, πιστεύουν άλλα πράγματα, αυτό είναι ο Ποσειδώνας που δημιουργεί καταστάσεις ονειρικές και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Πάμε στο επόμενο που είναι τι βοήθειες εδώ. Τι βοήθειες έχουμε. Έχουμε βοήθειες ή είμαστε εντελώς μόνοι. Και οι βοήθειες είναι, μάλιστα, Σελήνη, πόσο πια. Οι βοήθειες λοιπόν που έχουν εδώ, ξέρετε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα. Το ξεπέρασμα των φόβων και της ανασφάλειας. Μία κάρτα πολύ διαισθητική, πάρα πολύ διαισθητική, γιατί δείχνει και τον Κάβουρα εδώ πέρα, αλλά όμως δείχνει ότι και μέσα από προφητείες, μέσα από όνειρα, μέσα από βραδινές ώρες, μπορεί να έχουμε εκείνες τις φλασιές ή να έχουμε εκείνες τις εμπνεύσεις, οι οποίες μπορεί να ξεπεράσουμε το φόβο, να ξυπνήσουμε ναι στις 3 το βράδυ και να πούμε ναι ρε παιδί μου θα τα καταφέρω, ναι θα το ξεπεράσω, ναι θα προχωρήσω, ναι θα αλλάξω την τύχη μου, θα τα δώσω όλα, θα χρησιμοποιήσω τη διαίσθησή μου και θα δω πού θα με βγάλει. Γιατί η Σελήνη μπορεί, ναι, είναι μια κάρτα αρνητική, αλλά μπορεί όμως να γίνει και πάρα πολύ θετική και να το γυρίσουμε. Πολύ νερό πέφτει εδώ πέρα, γενικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε και το υπόλοιπο αλχημικό μας κύκλο. Ωραία λοιπόν. Για να ενεργοποιήσουμε πλήρως μετά τον τροχό της τύχης και ο καθένας μετά να πάρει τα μηνύματά του, να εμπνευστεί, να δει τι γίνεται, να το πάρει πάνω του λίγο, να το σημειώσετε, να το γράψετε κάπου, να το προσπαθήσετε, να το δείτε, ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, 4 φορές κόβω, 1, 2, 3 και 4. Τα μαζεύω και πάμε τώρα να επιλέξουμε. Ξεκινάμε. Φως, τι έρχεται στην επιφάνεια. Στη συνέχεια ο ηλεκτρισμός, τι ενεργοποιεί. Στη συνέχεια η ζέστη, το ζεστό πράγμα, το καλό, το ωραίο που λένε, η ζέστη η όμορφη. Και ο μαγνητισμός, έλξη πραγμάτων κτλ. Για να δούμε. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν, εντάξει, παιδική ψυχή. Προσέξτε, έχει τον αριθμό 13 εδώ και όμως έχει ήδη ένα παιδί. Το οποίο, δείτε το πόσο όμορφη εικόνα, αγναντεύει το πέλαγος, αγναντεύει το μέλλον. Δεν έχει σημασία αν είμαστε μεγάλοι σε ηλικία, μικροί σε ηλικία. Η ψυχή είναι, γι' αυτό είπαμε για φως, γι' αυτό μίλησα και προηγουμένως για ψυχή, δεν είναι τυχαίο, έτσι. Η παιδικότητα της ψυχής, η αγνότητα της ψυχής. Και αυτό έρχεται στο φως και αυτό είναι ένα προσόν. Ένα μεγάλο προσόν σε έναν πολύ δύσκολο, ανταγωνιστικό, κλεψίτυπο, κακό, μοχθηρό κόσμο, ο οποίος σκέφτεται μόνο την πάρτη του και τίποτα άλλο. Το αφήνω. Προχωράμε τώρα στον ηλεκτρισμό. Τι είναι αυτό το οποίο ηλεκτρίζει τα όνειρα, τη δύναμή μας. Α, μάλιστα, εδώ βγαίνει ένα φίδι. Ναι, υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές, διότι, θα σας το πω τώρα να το καταλάβετε, υπάρχουν πολλών ειδών ενέργειας. Μάλλον η ενέργεια είναι μία, αλλά οι άνθρωποι κουβαλάνε διάφορα επίπεδα ενέργειας. Όσοι είναι πολύ δυνατοί ενεργειακά, το επαναλαμβάνω, και μπορεί να το δείτε και από την ιστορία, και από τους Αγίους, και από τους προφήτες, και από το ένα και από το άλλο και από τον Ιησού, όσοι είναι πολύ δυνατοί ενεργειακά, ελκύουν και κατώτερες ενέργειες. Το φίδι είναι η αντιπροσώπευση της πιο κατώτερης ενέργειας, διότι σέρνεται στο έδαφος, εντάξει, και δείχνει ότι ζει μόνο με το πρώτο ενεργειακό κέντρο. Τώρα τι σας λέω, το πρώτο ενεργειακό κέντρο είναι το πρώτο τσάκρα, που σημαίνει κάποιοι άνθρωποι δεν ξεφεύγουν, δεν ενεργοποιούν τα υπόλοιπα ενεργειακά κέντρα και ζουν μόνο με το πρώτο. Τώρα το πρώτο τι σημαίνει, σημαίνει μόνο φαΐ, ύπνος, σεξ καμιά φορά και μένουμε εκεί για τίποτα άλλο, καμία εξέλιξη. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά δεν προχωράνε. Και ελκύουμε ο Πυθαγόρας, αν διαβάσει την ιστορία του, είχε ανθρώπους οι οποίοι τον κατηγορούσαν, τον κάνανε, τον λιδωρούσαν, τον κατηγορούσαν για πράγματα. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Έτσι, όποιος λοιπόν και φαίνεται ότι εμείς, να το πω έτσι, ενεργειακά εν πάση περιπτώσει, είμαστε ένα κλικ, δεν λέω ότι έχουμε φτάσει σε θεϊκά επίπεδα, προς Θεού δεν λέω κάτι τέτοιο,
ελκύουμε κατά τις καταστάσεις. Αν δεν θέλετε να το πιστέψετε, είναι ok, πάντως ελκύουμε φίδια. Να το. Αλλά έχουμε ηλεκτρισμό όμως εδώ. Και ο ηλεκτρισμός σημαίνει ότι έχουμε και τη δύναμη να τα αντιμετωπίσουμε. Διότι δεν μασάμε. Αυτό είναι το νόημα. Ο υπότης δεν μασάει. Θυμάστε τον Άι Γιώργη με το κοντάρι που παίρνει το και χτυπάει και καρφώνει τον δράκο. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, πάμε στο ζεστό κομμάτι, στη ζέστη, και είναι η άγκυρα. Πολύ καλό χαρτί. Σημαίνει ότι έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Ο καθένας από εμάς έχει ένα δικό του σημείο αναφοράς, ό,τι και να είναι για τον καθένα. Ό,τι του δίνει ευτυχία, ό,τι τον χαροποιεί, αλλά υπάρχει. Η άγκυρα σημαίνει σταθερότητα, σημαίνει δύναμη, κρατάει ένα ολόκληρο πλοίο με τη δύναμή της σταθερό για να μην φύγει το πλοίο, έτσι, και πάει στη θάλασσα στα ανοιχτά. Η άγκυρα είναι ένα καλό σημάδι. 3 και 5 από πίσω, είναι και το 8, το οποίο το 8 ταιριάζει και με τη δύναμη. Καρμικό, ναι, καρμικές καταστάσεις, πρέπει να το πω και αυτό, αλλά έχουμε τη δυνατότητα. Και πάμε και στο μαγνητισμό, και ο μαγνητισμός είναι, μάλιστα, είναι το 22. Εδώ τώρα έχουμε επιλογές, διαδρομές. Αν δείτε και το τσιγκάνιμο ρίξιμο που κάναμε, που πάει δεξιά ή αριστερά, είναι ακριβώς αυτή η αποτύπωση. Όσοι το έχετε δει, μπορείτε να το δείτε για να εμπνευστείτε και εκεί. Αριθμός 22, μας κάνει και 4. Ο μαγνητισμός, ξέρετε τι είναι εδώ, τι μαγνητίζουμε, τι έλκουμε. Ότι έχουμε επιλογές στη ζωή. Δεν πάνε να έχουμε εχθρούς. Έχουμε επιλογές. Δεν τους ξαναμιλάμε, τους κάνουμε πέρα. Τα φίδια είναι από εδώ. Θα πάω εγώ από εδώ, σιγά. Ότι στη ζωή μπορούμε και φτιάχνουμε τις επιλογές μας, τις διαδρομές μας, τι θα επιλέξουμε. Εντάξει, δεν έχουμε 100 επιλογές, αλλά έχουμε επιλογές όμως. Και με αυτό λοιπόν εδώ, δείτε το λιγάκι, ήταν πάρα πολύ καλό, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το ρίξιμο, ήταν πολύ συγκλονιστικό, πολύ ωραίο. Τουλάχιστον έδωσε έμπνευση, έδωσε πολύ θετικά μηνύματα, έδωσε και αλήθειες βέβαια, είχαν πολλές στην επιφάνεια και δύσκολες αλήθειες. Αλλά έτσι είναι όμως. Λοιπόν, φίλες, φίλοι μου, μη μου φύγετε, ένα λεπτάκι, σας λέω κάτι. Αυτό ήταν λοιπόν το άνοιγμα της τύχης για το 2021. Αν σας άρεσε, εννοείται μπορείτε να κάνετε comment, κάντε likes. Όσοι, αν είσαι καινούριο στο κανάλι και σου άρεσε αυτό που είδες, κάνε μια εγγραφή, θα χαρώ πάρα πολύ να είσαι στην παρέα μου. Στην παρέα μας γενικότερα που περνάμε πολύ καλά, εννοείται ότι υπάρχει επίσης και το site μου, στο οποίο υπάρχουν συγκλονιστικά, όμορφα, φανταστικά πράγματα που έχουν γίνει με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι, είναι δωρεάν για εσάς υπηρεσίες, όπως άνοιγμα 3 καρτών, άνοιγμα 1 κάρτας, επίσης συγκλονιστικό online ματίο, δεν υπάρχει από ό,τι έχω δει κάπου αλλού, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, είναι κάτι πρωτότυπο και πολύ ωραίο, διότι βασίζεται σε μηνύματα πολύτιμων λίθων, κρυστάλλων, αστρολογίας, αριθμολογίας, ταρό, ζώδια κλπ. Και φυσικά εννοείται για όποιος ενδιαφέρεται και αριθμολογικό, πλήρες αριθμολογικό προφίλ. Βάζεις τα πραγματάκια σου, βάζεις ημερομηνία γέννησης, όνομα, επώνυμο και σου βγάζει ό,τι θέλεις. Και φυσικά εννοείται υπάρχει και η συμβατότητα σχέσεων με τον άνθρωπο με τον οποίο σε ενδιαφέρει και θες να δεις τι γίνεται μεταξύ σας και τι υπάρχει. Μπείτε στο site μου, καλείστε το, δείτε το, θα δείτε, θα μείνετε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Ανανεώνουμε λοιπόν τώρα το ραντεβού μας για, αν έχουν όλα καλά τα πράγματα, Τετάρτη, 11, θα το κάνουμε ξενύχτιδες, θα το κάνουμε βράδυ. Μ' αρέσουν οι βραδινές ώρες, να περάσουν όμορφα. Λοιπόν, με ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, πολύ καλό θέμα, θα τα πούμε και από κοντά. Σας εύχομαι μέχρι τότε να έχετε, όπως λένε και εδώ πέρα οι κάρτες, απίστευτη τύχη. Πολύ τύχη να την ενεργοποιήσετε, να αλλάξει ο τροχός, να τον αλλάξει τον τροχό, να τον βάλετε σε κίνηση, να γυρίσει ο τροχός που λένε, να χαμογελάσει και ο φτωχός. Και μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, με πολύ τύχη, σας εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα, σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Σας αγαπώ πολύ, να είστε καλά, σας καληνυχτίζω, σας καλημερίζω. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Αντίο.